Οι επιστήμονες ενδέχεται να ανέτρεψαν μία θεωρία που επικρατούσε για πάνω από 100 χρόνια σχετικά με το τι στηρίζει τη μεγαλύτερη οροσειρά της Γης, σύμφωνα με νέα έρευνα. Τα Ιμαλάια σχηματίστηκαν από τη σύγκρουση των Ασιατικών και Ινδικών Υπήρων πριν από περίπου 50 εκατομμύρια χρόνια, όταν οι τεκτονικές δυνάμεις συμπίεσαν τόσο έντονα το Θιβέτ, ώστε η περιοχή παραμορφώθηκε και η επιφάνειά της συρρυκνώθηκε κατά σχεδόν 1000 χιλιόμετρα. Η Ινδική τεκτονική πλάκα τελικά υπεχώρησε κάτω από την Ευρασιατική, διπλασιάζοντας το πάχος του φλοιού της Γης κάτω από τα Ιμαλάια και το οροπέδιο του Θιβέτ προς βορρά, γεγονός που συνέβαλε στην ανύψωσή τους. Για έναν αιώνα, η επικρατούσα θεωρία ήταν ότι αυτός ο διπλασιασμός του φλοιού από μόνος του στηρίζει το βάρος των Ιμαλαίων και του οροπεδίου του Θιβέτ. Ωστόσο, η νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι υπάρχει ένα τμήμα μανδύα παγιδευμένο ανάμεσα στον Ασιατικό και τον Ινδικό φλοιό. Αυτό εξηγεί γιατί τα Ιμαλάια υψώθηκαν τόσο πολύ και πώς παραμένουν ακόμα και σήμερα σε τόσο μεγάλο υψόμετρο. Ο μανδύας είναι το στρώμα της γης που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον φλοιό. Έχει πολύ μεγαλύτερη πυκνότητα από τον φλοιό και συνεπώς δεν υγροποιείται στις ίδιες θερμοκρασίες. Οι ερευνητές ανακάλυψαν την ύπαρξη αυτού του εγκλίσματος μανδύα, προσομοιώνοντας σε υπολογιστή τη σύγκρουση ανάμεσα στις Ασιατικές και Ινδικές Υπήρους. Το μοντέλο έδειξε ότι, καθώς η Ινδική πλάκα υποχωρούσε κάτω από την Ευρασιατική και άρχιζε να υγροποιείται, κομμάτια της ανυψώνονταν και δεν προσκολούνταν στον πυθμένα του Ασιατικού φλοιού, αλλά στη βάση της λιθόσφαιρας. Η μελέτη παρουσιάζει ισχυρά στοιχεία που υποστηρίζουν αυτό το μοντέλο. Ωστόσο, η ανατροπή της θεωρίας του Αρνό, που μετρά ήδη 100 χρόνια, θεωρείται αμφιλεγόμενη, καθώς έχει υιοθετηθεί ευρέως. Ο Ντάουβε Φαν Χίνσμπεργκεν, καθηγητής παγκόσμιας τεκτονικής και παλαιογεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης στην Ολλανδία, διαφώνησε με τον χαρακτηρισμό των αποτελεσμάτων ως αμφιλεγόμενων. Όπως δήλωσε, πρόκειται για ένα ωραίο νέο έβριμα και μια κομψή ερμηνεία.